για λίγες ακόμα ημέρες. Πρόκειται για την περιοχή που βρίσκεται ανάμεσα στην οδό Καραμαλή και την 110 πτέρυγα μάχης και την περιοχή που βρίσκεται στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Πλάτωνος, Δημοσθένους, Γοργία, Βιωτίας, Αντιγόνης, Θεμιστοκλέους και Πλάτωνος. Θα ήθελα να τονίσω ότι πρόκειται για καθαρά προληπτικό μέτρο και ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας, με δεδομένο ότι και τα 115 δείγματα που ελήφθησαν χθες πόρτα-πόρτα από τον οικισμό ήταν όλα αρνητικά. Θα ήθελα επίσης να σας πληροφορήσω ότι ολοκληρώνεται αύριο η περίοδος αναστολής λειτουργίας των υπαίθριων αγορών σε όλη την περιφέρεια Θεσσαλίας. Μετά από σχετική επικοινωνία με την περιφέρεια και τον περιφερειάρχη, κύριο Αγοραστό, αποφασίσαμε ότι δεν συντρέχει λόγος παράταση του μέτρου και οι λαϊκές αγορές θα επαναλειτουργήσουν από το Σάββατο 25 Απριλίου, τηρώντας βέβαια τα προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας και κυρίως τα ιδιαίτερα μέτρα που διέπουν τη λειτουργία τους. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι αύριο ολοκληρώνεται η καραντίνα της Δημοτικής Ενότητας Μεσοποταμίας. Αντιμέτωποι με μια πρωτόγνωρη κατάσταση για τα σύγχρονα δεδομένα, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς συμπεριφερθήκαν με υποδειγματικό τρόπο. Γι' αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε δημόσια τόσο τη Δημοτική Αρχή, όσο και τους κατοίκους για την υπομονή και τη συνεργασία τους όλες αυτές τις εβδομάδες και να τους ευχηθούμε ποτέ ξανά να μην χρειαστεί να αντιμετωπίσουν παρόμοιες καταστάσεις. Αργά ή γρήγορα θα βρεθώ κοντά τους, να τους φίξω το χέρι και να μοιραστώ μαζί τους τα χαμόγελα περήφανων Ελλήνων που έκρυψαν οι μάσκες όλες αυτές τις μέρες. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι συνεχίζονται οι έλεγχοι των εισερχόμενων πτήσεων. Όποιος μπαίνει στη χώρα μας ελέγχεται. Χθες έφτασαν στη χώρα μας δύο τακτικές πτήσεις με 157 επιβάτες συνολικά.